Λίγα συγκριτικά κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, μόλι 484 νοσούντων από κορονοϊό, με του διασωλυνομένου να φτάνουν του 255, ενώ την τελευταία ημέρα κατέληξαν 17 ακόμη άνθρωποι. Ελάχιστα τα κρούσματα, λίγοι διασωλυνομένοι, λίγοι θάνατοι, όλοι άρρωστοι ηλικιωμένοι περί τα 80 έτη. Αλλά η κυβέρνηση, μετά το φιάσκο των εμβολίων, βρήκε το νέο αφήγημα για να διατηρήσει τι καραντίνε και τα lockdown. Τι μεταλλάξει. Βρετανικέ, νοτιοαφρικανικέ κλπ. Έτσι θα μα πηγαίνουν από εδώ και εμπρό για να περιορίζουν του πολίτε. Με μεταλλάξει κορονοϊού, με τι νέε μολυσματικέ ασθένειε Χ κλπ. Δεν πρόκειται να μα αφήσουν ήσυχου, γιατί όταν τελειώσει η καραντίνα, θα τελειώσουν και οι δικαιολογίε. Και αν οι πολίτε βγουν από τα σπίτια του και δουν τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα και ποια είναι η έκταση τη καταστροφή, τότε όλα θα τελειώσουν για την κυβέρνηση. Με 370 δισεκατομμύρια ευρώ χρέο σήμερα και 224% έλλειμμα επί του ΑΕΠ, που στο τέλο του 2021 μπορεί να είναι και 10% υψηλότερο, τίποτα δεν υπάρχει όχι για να δώσουν αλλά ούτε και να πουν. Ο ίδιο ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια παραδέχτηκε σήμερα ότι μόνο 270.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει 1.171.000 εμβολιασμού και το Φεβρουάριο ο αριθμό θα είναι τριπλάσιο, είπε. Δηλαδή ούτε το Φεβρουάριο θα πιάσουν το αρχικό νούμερο. Υποστήριξε μάλιστα ότι θα φτάσουμε σε ένα ασφαλέ σημείο αν οι εμβολιασμοί συνεχιστούν χωρί διακοπέ και χωρί προβλήματα. Μα η ιστορία των εμβολιασμών είναι από μόνη τη πρόβλημα. Κανεί δεν μιλάει πλέον για τον εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού τον Ιούνιο, ίσω και γιατί δεν θέλει το 70% του πληθυσμού να εμβολιαστεί. Οι περισσότεροι, δε, από του 270.000 εμβολιασμένου, δεν έχουν λάβει τη δεύτερη δόση. Και ο Θεό μαζί μα.